δει τα θαύματα των πιο κρύων θέσεων στη Γη. Ο λόγος για το Arctic Sunrise, το οποίο αποτελεί μέρος του στόλου της Greenpeace από το 1995, όταν έκανε το πρώτο της ταξίδι στη Βόρεια Θάλασσα για να τεκμηριώσει τη θαλάσσια ρήπανση από υπεράκτες γεωτρήσεις πετρελαίου. Έκτοτε βρίσκεται σε όλο τον πλανήτη. Αυτό το πλοίο είναι παγοθραυστικό. Το κύτος του πλοίου μοιάζει σαν αυγό. Συμπεριφέρεται αρκετά καλά στον πάγο. Αλλά όταν έχει κακοκαιρία, τότε μετακινείται κατά 60 μοίρες είτε προς τη μια είτε προς την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο να βραχείς. Το πλοίο όμως είναι ασφαλές. Το πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει 36 ανθρώπους, εκ των οποίων 18 είναι το πλήρωμα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο παγοθραυστικό, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου για τις ανάγκες αλλαγής πληρώματος και για λόγους συντήρησης, πριν αυτό συνεχίσει την επόμενη του αποστολή. Το περασμένο Σεπτέμβριο ήμασταν στον Αρκτικό ωκεανό και το περασμένο Ιανουάριο-Φεβρουάριο ήμασταν στην Ανταρκτική. Έχουμε τοποθετήσει έξτρα εξοπλισμό στο πλοίο. Έχουμε και υλικοδρόμιο. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης είναι στους 1,2 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από ό,τι ήταν τα τέλη του 19ου αιώνα, με σημαντικές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον. Και όπως φάνηκε, το 2020 έκλεισε με ως μία χρονιά που ουσιαστικά κατηγοριοποιούν το 2020 ως ένα από τα τρία θερμότερα χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ, με αποτέλεσμα τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική. Μοναδικές εικόνες με τον πλοίαρχο να μας περιγράφει τα συναρπαστικά ταξίδια και την άγρια ζωή της Ανταρκτικής. Είναι φανταστικό τοπίο στην άγρια ζωή. Είμαστε 2 μήνες εκεί και νιώθω πραγματικά τυχερός για αυτή την εμπειρία. Κάνουμε υπολογισμό ρίσκου πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε αποστολή. Νιώθεις ασφάλεια όταν δουλεύεις για την Greenpeace. Ερευνητές από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στις αποστολές, καταγράφοντας σημαντικά δεδομένα για το λιώσιμο των πάγων, τις επιπτώσεις στα απειλούμενα είδη και γενικότερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Έρευνες γίνονται για τον πληθυσμό των πιγκουίνων και το πόσο επιδρά η κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον τους. Το 2021 το ελληνικό γραφείο της Greenpeace σίγουρα επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην εκστρατεία για μια πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη. Η Αρκτική χρειάζεται επειγόντως βοήθεια. Πρόσφατα επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το ελάχιστο στον πάγο της Αρκτικής έχει φτάσει στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη των μετρήσεων.